Φωτιά στα πολιτικά κόμματα για τον Σκοπιανό. Ξεπούλησαν και τη Μακεδονία στους Σκοπιανούς. ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητοι Έλληνες, Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη και ποτάμι. Κρύβονται σαν τα ποντίκια οι γαλάζιοι Μακεδόνες βουλευτές. Με στολή Μακεδονομάχου ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Τη συνηθισμένη του Κολοτούμπα ο Πάνος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Εκτός γραμμής Λεβέντη, ο βουλευτής Ένωσης Κεντρών Γιώργος Ατσαντώνης. Κλείνει το μάτι στη φόφη γεννήματα. Όχι από Χρυσή Αυγή, Ένωση Κεντρών και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μπαράζ κινητοποιήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Στο πόδι τσακισμένη ελληνική κοινωνία. Επιστρέφουν οι πληστηριασμοί. Ποδαρικό στα ειρηνοδικεία από την Τετάρτη. Βρήκαν εύκολους υποτακτικούς και συνεχίζουν τους εκβιασμούς οι δανειστές στην κατοχή κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Αυστηρό τελεσίγραφο για τους πληστηριασμούς από τους διεθνείς τοκογλύφους. Απειλούν με ναυάγιο την τρίτη αξιολόγηση και την απελευθέρωση της δόσης και απαιτούν να ξεκινήσει άμεσα η ληστεία των σπιτιών της ελληνικής κοινωνίας. Αναλυτικά το ρεπορτάζ. Και συνεχίζουν τη βρώμικη πρακτική τους ορισμένοι λαδοπόντικες επιχειρηματίες. Νέες καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων επειδή δεν δέχτηκαν να επιστρέψουν το δώρο των Χριστουγέννων. Συνήθις πλέον η πρακτική. Ανάσα για συνεργάσιμους δανειολήπτες από τις τράπεζες. Σπάσιμο και σταδιακή διαγραφή μεγάλου μέρους της οφειλής. Νόμος Κατσέλη και εξοδικαστικός συμβιβασμός οι μόνες λύσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή βράδυ 5 Ιανουαρίου. Και καλά κρατεί το παραμύθι στην ελληνική κοινωνία από τα περισσότερα πλέον πολιτικά κόμματα. Έχουν βάλει μπρος, έχουν τελειώσει οι διαδικασίες, έχουν ολοκληρωθεί οι συνομιλίες από ό,τι φαίνεται και προσπαθούν τώρα η ελληνική κυβέρνηση μαζί με το η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ΔΣ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, όπως θέλετε πες το, το ποτάμι, να το προσφέρουν στον ελληνικό λαό ότι σόν και καλά πρέπει να δεχτούμε το όνομα των Σκοπίων Μακεδονία, ο όρος Μακεδονία να υπάρχει με ένα πρόθεμα, με ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Από ό,τι φαίνεται σχεδιάζουν το Άνω Μακεδονία. Τους έρχεται φαίνεται πιο βολικό. Και δεν καταλαβαίνουν οι ανόητοι ότι αυτό το έγκλημα το οποίο κάνουν είναι ένα εθνικό έγκλημα. Δεν καταλαβαίνουν ότι εμείς θα ψοφήσουμε σε λίγα χρόνια, η γενιά η δική μας. Τα παιδιά μας όμως και τα εγγόνια μας θα αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα του Μακεδονικού, το οποίο δεν έχει λυθεί δύο αιώνες τώρα, από το 1902 ταλανίζει την Ελλάδα. Δεν έχουν καταλάβει ότι σε λίγα χρόνια, σε 20, 30, 40 χρόνια, θα έρθουν κάποιοι και θα απαιτούν να ενωθούν οι Μακεδονίες. Άνω Μακεδονία σου λέει, είμαστε εμείς, λένε τα Σκόπια. Κάτω Μακεδονία είναι αυτή. Άρα εμείς θέλουμε να ενωθούμε σαν μια Μακεδονία με πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη. Αυτό υπήρχε από το 1900, από την αρχή του 1900. Πώς να το πούμε δηλαδή. Τι άλλο να σας πούμε, ότι κάνετε ένα εθνικό έγκλημα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως εσείς, οι γαλάζιοι βουλευτές. Αφήστε τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ είναι αριστεροί. Ο αριστερός ποτέ δεν είχε αγάπη για την πατρίδα του. Ούτε είχε θρησκεία, ούτε είχε πει ποτέ ότι δεν θα δώσει το όνομα της Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας, γιατί η Μακεδονία δεν είναι ελληνική μόνο. Είναι Ελλάδα η Μακεδονία. Και εσείς του ΠΑΣΟΚ τα ίδια. Εσείς των ανεξάρτητων Ελλήνων τα ίδια. Είσαστε έτοιμοι να προδώσετε γιατί. Για ένα χρόνο παραμονή στην εξουσία ακόμα. Και λοιπόν δεν θα το συγχωρέσει ποτέ η ελληνική κοινωνία. Η Βόρειος Ελλάδα βράζει. Θα γίνουν πολλές εκδηλώσεις. Πολλές διαδηλώσεις, πολλά συλλαλητήρια και πάτε και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Για ποιο λόγο, τουλάχιστον πέστε να τελειώνουμε. Ναι, το έχουμε δώσει το όνομα. Την άλλη Τετάρτη θα κατατεθεί, όπως είπαμε, εν ρηπεί οφθαλμού. Όπως γίνεται πάντα, κυρίες και κύριοι, τα πούμε με απλά λόγια, το νέο πολυνομοσχέδιο, την ίδια στιγμή που ξεπουλάνε τη Μακεδονία, που ξεπουλάνε τη ΔΕΗ, που είναι έτοιμοι να ξεπουλήσουν την ΕΙΑΘ, το νεράκι δηλαδή του Θεού, την ΕΙΔΑΠ, τα λιμάνια, τα τρένα, τα αεροδρόμια. Την ίδια στιγμή είναι έτοιμοι να υπογράψουν για ένα νέο τσάκισμα του ελληνικού λαού. Την ίδια στιγμή οι πληστηριασμοί θα γίνουν και μάλιστα τώρα με εντολή δανειστών
Και με τη θηλιά στο λαιμό, ο Τσίπρας και ο Καμένος θα πρέπει να υλοποιήσουν γρήγορα τους ηλεκτρονικούς πλησιριασμούς, αν θέλουν, λέει, να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση και να δοθεί η δόση. Δηλαδή, πρέπει, σώνει και καλά, να βγάλουμε τον κόσμο στο δρόμο για να πάρουμε μερικά ψωρό δισεκατομμύρια επιπλέον. Αφού δεν είπετε ότι πάει καλά η οικονομία. Σταματήστε τα ψέματα. Σταματήστε, γιατί ο κόσμος θα σας πάρει με τις πέτρες. Θυμηθείτε. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και για τους πληστηριασμούς και για τα πολυνομοσχέδια και για αυτά τα ρημάδια, τα σκοπιανά, τα οποία μας έχουν ταλανίσει τόσα χρόνια τώρα και δεν μπορούμε να πούμε μια φορά ένα όχι, ρε αδερφέ. Θα τα δείτε όλα αυτά για την υγεία. Να καλησπερίσω τον Σπύρο Σταθάκη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Αντώνη, φίλες και φίλοι. Ξέρεις, τελικά, άμα τα βάλεις κάτω, και δεν είναι συνωμοσιολογικό αυτό που θα πω, τελικά βλέπεις ότι υπάρχει ένα σχέδιο μελετημένο. Δηλαδή, πρώτα μας υποδούλωσαν πολιτικά, και μιλάω για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όχι για όλους, όχι για όλους, δεν ισοπεδώνω. Πρώτα λοιπόν μας υποδούλωσαν πολιτικά και οικονομικά, έτσι. Και τώρα είναι έτοιμοι να μας ξεπουλήσουν και εθνικά. Αφού βάλανε λοιπόν χέρι στη χώρα, βάλανε χέρι στην οικονομία της χώρας, στην κοινωνία της χώρας, στο πολιτικό σύστημα της χώρας, στο πολιτικό σύστημα της χώρας, και επαναλαμβάνω, δεν είμαι ισοπεδωτικός, δεν μιλάω για άλλους, Αντώνη και φίλες και φίλοι, ξέρετε σε ποιους απευθύνομαι, σε αυτούς που κυβερνούν τώρα και σε αυτούς που κυβερνούσαν τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν ξανά τα επόμενα. Αφού λοιπόν τους έβαλαν χέρι αυτούς, έβαλαν χέρι λοιπόν και στην οικονομία της χώρας, είμαστε υπόδουλοι για 100 χρόνια, τόσο δεν διαρκεί το υπερταμείο. Έτσι. Θα χρωστάμε μέχρι το 2060-70, μέχρι εκεί δεν τραβάει το δημόσιο χρέος που χρωστάμε, το χρέος τουλάχιστον που χρωστάμε στους Γερμανούς και μέχρι τότε θα ξαναχρωστάμε για τα επόμενα. Και θα ξαναχρωστάμε, γιατί αυτό ανακυκλώνεται, δεν σβήνεται, δεν ξεχρεώνεις, το ανακυκλώνεις. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να έρθει η εξαργύρωση. Και η εξαργύρωση ποια είναι? Ποια εθνικά θέματα? Ποια ιστορία ελληνική ή και παγκόσμια? Γιατί εδώ, Αντώνη, δεν πάμε να παραχαράξουμε μόνο την ελληνική ιστορία. Πάμε να παραχαράξουμε την παγκόσμια ιστορία. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Και όμως θα συμβούν. Διότι τελικά, όπως λέγαμε και χτες και προχτές, πέσουν οι κρυφτούλοι. Οι περισσότεροι τα έχουν βρει στο όνομα της Μακεδονίας. Τελείωσε. Τώρα να μου λένε εμένα, μίλασε πρώτα ποια είναι η θέση σου και μετά εγώ. Αυτό είναι που τη δίνει και στον κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι που τη δίνει και στον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, ενώ κοροϊδεύουν τα μούτρα τους. Αυτά τα κάναμε στο δημοτικό γυμνάσιο όταν ήμασταν παιδάκια, να πούμε. Α, δεν μιλάς εσύ, δεν μιλάω κι εγώ. Ξέρω εγώ, πείσματα. Τσακώνονται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Με το δεξί, εγώ θα συμπληρώσω. Πάντα με το δεξί μπαιδί. Θυμάμαι, ναι, θυμάμαι Αντώνη και Σπύρο, σε συζητήσεις που είχα εγώ έτσι σε διάφορες παρέες, προεκλογικά, όταν άκουγα πάρα πολλούς ξαφνικά και από Νέα Δημοκρατία που ήταν ψηφοφόροι χρόνια, λέγανε θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα μου επαναφέρει τη σύνταξη, θα μου επαναφέρει το μισθό. Όταν δε τους ανέφερα εγώ ότι εντάξει, όλα αυτά που λες τα καταλαβαίνω, αλλά δεν γνωρίζεις ότι αυτό το κόμμα είναι από αυτά που υποστηρίζει ότι τα Σκόπια ονομάζεται Μακεδονία. Έλα μωρέ, εντάξει, έλεγε ο κόσμος. Ο κόσμος δεν ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ για να δώσει το Μακεδονία στα Σκόπια. Το ψήφισε για να του επαναφέρει τους μισθούς και τις συντάξεις. Και αυτό δεν έγινε και το Μακεδονία ξεπουλάει. Συμπληρώνω. Σωστός. Παρατηρώ ότι το ίδιο σύστημα, η ίδια κλίκα που προσπαθεί τώρα, αν θυμάστε, με το σχέδιο Ανάν, μας λέγανε τώρα πρέπει να πούμε ναι. Και ότι είναι συμφέρον της Ελλάδας να πει ναι. Η ίδια ακριβώς είναι, πλασάροντας τα ίδια επιχείρηματα, προφανώς είναι και η ίδια μήτρα από πίσω, για που καταλαβαίνουμε για ποιους μιλάμε, που προσπαθεί τώρα να μας πιέσει και σύν της άλλης θα ξεπουλήσουμε το όνομα, θα έχουμε ένα κράτος που θα λέγεται Μακεδονία και από κάτω εμείς θα έχουμε μια περιοχή που θα λέγεται Μακεδονία. Για όποιους καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε πολλά να πούμε αναλυτικά, τα πούμε, γιατί κυρίες και κύριοι, αυτή η κοροϊδία πρέπει να πάρει ένα τέλος. Το σου είπα εγώ, εσύ τι λες, εγώ τι λέω, ποιες είναι οι θέσεις σου, ποιες είναι οι θέσεις μου και δεν συμμαζεύεται. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Πάμε στην εφημερίδα Μακελιό να πούμε την καλησπέρα μας στο Στέφανο Τοχείο και στο επιτελείο του. Καλησπέρα στην εφημερίδα, σε όλο το επιτελείο και σε σένα, Στέφανε Χίε.
Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη, καλησπέρα και στους συναδέλφους. Έχουμε έναν ήχο μέσα στο στούντιο, δεν ξέρω από πού προέρχεται. Από την εφημερίδα προέρχεται, από το τηλέφωνο προέρχεται, υπάρχει τηλέφωνο εδώ πέρα. Να κλείσω τα τηλέφωνα. Ωραία, από εμάς. Από εμάς, Στεφάνη. Οκ, από εμάς, από εμάς. Εντάξει, εντάξει, Στεφάνη. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω να πω τίποτα παρά μια κουβέντα. Μια κουβέντα που δίνεται ως απάντηση από τη δική μας την εφημερίδα το πρωί. Πρόκειται για προδότες. Επειδή έχω παρακολουθήσει και αύριο θα διαβάσουμε ένα φοβερό ιστορικό ντοκουμέντο από την εφημερίδα μας, που ξεδιπλώνεται σε συνέχειες. Το μακεδονικό ζήτημα, Αντώνη, όπως και εσύ γνωρίζεις, γιατί είσαι στρατιωτικός, εγώ πιστεύω ότι οι στρατιωτικοί δεν συνταξιοδοτούνται. Έχουν μια ζωή, μπορεί να μην φορούν στολή, αλλά έχουν μια ζωή, το στρατιωτικό τους χαρακτήρα και τη στρατιωτική σκέψη, μέχρι να κλείσουν τα μάτια τους, έτσι. Θα ξέρεις ότι το μακεδονικό ζήτημα ήταν μια παραφιάδα του ανατολικού ζητήματος. Η ιστορία του μακεδονικού ζητήματος ξεκινάει από το 1860-70, όταν αρχίζει να αποσυντίθεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ο μεγάλος ασθενής. Και όταν αρχίζουν να σκάζουν μύτη οι Ρώσοι στη Βαλκανική, προσπαθώντας να σλαβοποιήσουν τα Βαλκάνια. Μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι δεν ήταν πάντα με το μέρος μας. Όχι. Στην τότε αντιπαράθεση Βουλγάρων Κομιτατζίδων. Δεν είναι αυτά που ξεδιπλώνουμε το πρωί και τα έχω ξαναδιαβάσει. Και στην αντιπαράθεση όπως το είπε, Στέφανε, να σλαβοποιήσουν. Σλαβοποιήσουν τα Βαλκάνια. Να όπως σλαβοποιήσουν και ο... τα Βαλκάνια. Γι' αυτό υπήρχαν και τη Μεγάλη Βουλγαρία. Όπως ο πρώην πρόεδρος... Ο πρώην πρόεδρος των Σκοπίων το είχε πει καθαρά. Είμαστε Σλάβοι. Δεν έχουμε καμία σχέση με τη Μακεδονία και το Μέγα Αλέξανδρο. Το σχέδιο λοιπόν, το οποίο τότε... Τον Ιούνιο του 1996, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριο Γκριγκόροφ είχε πει αυτό το πράγμα, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια πολιτική παρόρμηση αληθείας στην σλαβοποίηση που επιχειρούσε τότε η Σοβιετική Ένωση με τον Μπρέζνιεφ, τον Αντρόποφ και όλους τους υπόλοιπους ηγέτες της, του Πολιτμπυρό, να σλαβοποιήσουν τα Βαλκάνια. Όμως, το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο εμπόδιο στη Βαλκανική ήταν η χριστιανική Ελλάδα από τη μία και ο μεγάλος αβανταδόρος ήταν η ισλαμική μουσουλμανική Τουρκία. Βουλγαρία. Όποιος έχει τηλέφωνο εδώ πέρα, μισό λεπτό, Στέφανε, μισό λεπτό γιατί μου έχουν... Ναι. Στέφανε μου, έχεις τηλέφωνο κοντά στο κινητό σου, στο μικρόφωνο σου. Δεν υπάρχει τηλέφωνο εδώ πέρα. Εμείς είμαστε μια χαρά όσον αφορά το μήκο. Μήπως είναι το hands free αυτό που κάνει αυτό το πράγμα. Ένα απίστευτο. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Πιο μακριά, Στέφανη, τουλάχιστον. Γιατί μου κάνει Έβγαινε. Ναι, έβγαινε. Τώρα σταμάτησε. Ωραία. Επιχειρήθηκε λοιπόν τότε να σλαβοποιηθεί η Βαλκανική και προσπάθησαν και οι Ρώσοι και οι Βούλγαροι να αποκτήσουν δικαιώματα, γιατί και οι δύο ήταν χριστιανικές κοινότητες, μεγάλες χριστιανικές κοινότητες. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν το θέμα τότε με τους Βούλγαρους. Ωραία, φύγαμε, μην το αναπτύξουμε όμως αυτό, θα το αναπτύξει η εφημερίδα αύριο. Των Βουλγάρων και πάμε τώρα στο θέμα των Σκοπιανών και αρχίζουν και διεκδικούν και οι Σκοπιανοί. Το θέμα είναι το εξής, για να τελειώνουμε. Το θέμα είναι τι θέση κρατάει η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση με τους Έλληνες πολιτικούς του Κοινοβουλίου απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις. Και η θέση είναι καθαρά προδοτική. Τέλος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί η κοροϊδία, όπως είπα, έχει και τα όρια της. Η θέση της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι δεδομένη. Βγήκε ο κύριος Κοτζιάς χθες καθαρά από το Μέγαρο Μαξίμου, μετά το μίνι υπουργικό, και είπε, εμείς αυτό το οποίο αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να διαπραγματευόμαστε πάνω στη βάση την οποία είχε η Ελλάδα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008. Αυτή λοιπόν είναι μία και μοναδική. Αυτή την ίδια την είχε και η Νέα Δημοκρατία, αυτή την ίδια είχε και το ΠΑΣΟΚ, τότε η Δημοκρατική Συμπαράταξη σήμερα και το ποτάμι ο κύριος Θεοδωράκης. Και είναι αυτή την οποία είχε εκφράσει η κυρία Μπακογιάννη. Πάμε να ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Μητσοτάκη προχθές που έδωσε μια συνέντευξη, να δούμε τι λέει για το Σκοπιανό
Πάμε να δούμε. Επαναλαμβάνεται αυτό το οποίο αποτελεί την εθνική γραμμή της χώρας, όπως αυτή καθορίστηκε από την κυβέρνηση Καραμαλή στο Βουκουρέστι. Κατά πόσο αυτή η γραμμή αποτελεί το πλαίσιο και των δύο κυβερνητικών εταίρων, απομένει να το δούμε. Επαναλαμβάνεται αυτό το οποίο αποτελεί την εθνική γραμμή της χώρας, όπως αυτή καθορίστηκε από την κυβέρνηση Καραμαλή στο Βουκουρέστι. Μάλιστα. Εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι καθαρός. Λέει, όπως αυτή καθορίστηκε, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, και τι σε ενδιαφέρει τι θα κάνει ο καμένος, ο κυβερνητικός εταίρος. Κάνε εσύ τη δουλειά σου. Άρα λοιπόν η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι καθαρή. Ναι ή όχι, παιδιά? Μα είναι καταρχήν σήμερα. Όχι, να το καταλάβει ο κόσμος, ναι, γιατί. Καταρχήν σήμερα, επειδή μίλησε για την κυβέρνηση, επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι και το κόμμα μαζί, πάνε λαμπρατσέτα αυτά, πήγε ο κύριος Τσίπρας στο πολιτικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως τι αποφάσισαν, εν χορό όλοι μαζί, αυτό που είπε χθες ο κύριος Κοτζιάς, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος υπουργός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι το είπε καθαρά στη συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Καψή στο Capital χτες. Ότι εμείς είμαστε σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Μπακογιάννη όμως, η οποία λέει ποια είναι η θέση καθαρά. Γιατί εδώ πέρα μιλάνε για Βουκουρέστι. Πέρα, το ακούσουμε. Ο κόσμος μπορεί να μην θυμάται. Ποιο είναι, σου λέει, τι έγινε το Βουκουρέστι το 2008 στο Βουκουρέστι, ρε παιδί μου. Τι είχαμε, πόλεμο? Όχι. Ήταν η θέση της ελληνικής κυβέρνησης Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή τότε. Παρακαλώ, την κυρία Μπακογιάννη. Αφάνεστε, κύριε Πρόεδρε, ότι μία απάντηση χρειάζεται εδώ πέρα, διότι υπάρχει μία ιστορική πραγματικότητα. Και η ιστορική πραγματικότητα αυτή δεν διαψεύδεται. Πριν η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή πάει στο Βουκουρέστι, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, με μοναδική εξαίρεση τότε τον κύριο Καρατζαφέρη, είχαν συμφωνήσει σε μία εθνική θέση, η οποία ήταν σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες. Έργα όμνες, λοιπόν. Βόρεια Μακεδονία είχε έτοιμη στα Μακεδονία, εγώ ξέρω, τότε. Με Βόρεια ένα γεωγραφικό τότε. Προσδιορισμό, τότε λοιπόν. Τώρα είναι και πάμε για άνω. Ωραία. Ελάτε να πάμε να πούμε την καλησπέρα τώρα μας. Πάμε για άνω. Να πούμε στον καλησπέρα μας και στον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και ανεξάρτητο βουλευτή. Κύριε Νικολόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι νεφελώδεις συμπεριφορές οδηγούν σε εθνικό ολίσθημα που ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς και την κατακραυγή της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Και πιστεύω ότι και εσείς αυτό εισπράτετε, που επικοινωνείται με όλους τους Έλληνες εντός και εκτός Ελλάδος και τις Ελληνίδες. Είναι όντως ανήσυχος λοιπόν όλος ο ελληνικός λαός παρακολουθώντας αυτή την... Ο Νίκος ο Νικολόπουλος, η θέση του Νίκου του Νικολόπουλου, ποια θα είναι μεθαύριο στην ψήφιση αυτή? Θα πείτε ναι, θα πείτε όχι, θα πείτε παρόν, θα λείπετε? Κοιτάξτε, εγώ... Καθαρά πράγματα τώρα, κύριε Νικολόπουλο, από εδώ και πέρα. Θα πω όχι όπως όχι έχω πει όλες τις φορές. Όχι μόνο τώρα, όλες τις φορές. Όλες τις φορές δεν είπα ποτέ ναι, ούτε σε αυτή την κυβέρνηση, ούτε στην προηγούμενη. Εκείνο που πάντως δεν πρέπει να κάνουμε λοιπόν, εμείς είναι να υποχωρήσουμε. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως Έλληνες, ως χώρα την υποχωρητικότητα των αποδείων. Το ζήτημα στις μέρες μας, τουλάχιστον εκ μέρους μου, τίθεται ξεκάθαρα. Δεν υποκύψαμε στις πιέσεις και δεν συνενέσαμε με την εκχώρηση του ονόματος για τη λέξη Μακεδονία ή παραγωγή. Δεν απαντάει σε αυτό που τον ρώτησες. Είπα ότι θα πω όχι, δεν είναι ελληνικά. Θα είσαι εκεί. Θα είσαι εκεί. Όχι, δεν θα είσαι λοιπόν, στην Πάτρα περνώντας το Ρίο Αντίριο. Στέφανε, ήταν καθαρό. Περιμένετε, κύριε Νικολόπουλε. Τι καθαρό, δεν άκουσα να απαντήσει. Είπε όχι. Δεν ακούγεται. Είπε όχι. Είπε όχι. Όχι, το λέω εδώ. Στη Βουλή θα είναι να το πει. Ναι, είπε. Μετακινήσαμε τις θερμοπύλες στην Μακεδονία. Καλά, εντάξει. Και ένα εκατομμύριο Έλληνες διετράνωσαν την ελληνικότητά της. Έτσι και τώρα θα πούμε όχι. Ωραία. Το άρα λοιπόν θα πούμε όχι. Εσύ θα πεις όχι. Στην εθνική μας περηφάνεια και το όχι του. Ναι, καλά, στην ανιστόρητη καλά, επιθυμία του διεθνούς παράγοντα. Φτάνει η χειρό και σε εκείνη την ημέρα θα είσαι άρρωστος. Μέχρι τώρα. Δεν θα υποχωρήσουμε. Κύριε τώρα. Νικολόπουλε. Δεν θα πάω στη Βουλή. Στεφάνε, μην μιλάμε όλοι μαζί. Δεν ακούγεται τίποτα.
Κύριε Νικολόπουλε. Η Μακεδονία λοιπόν ωραία. Είναι και θα είναι μόνο ελληνική. Ωραία. Το ίδιο άρα... και η ψήφος μου. Θα είναι μόνο ελληνική. Άρα λοιπόν, ο Νίκος ο Νικολόπουλος την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκεται στη Βουλή και θα πει όχι. Αυτό εισπράττω εγώ. Αυτό καταλαβαίνω. Μα αυτό είπα. Ωραία. Δεν είπα κάτι άλλο. Ωραία, όχι, γιατί να σας πω κάτι. Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε, κύριε Νικολόπουλε. Σωστά και καλά κάνετε. Και ξέρετε, εγώ χαίρομαι και για τον κύριο Τζιτζικώστα, ο οποίος βγήκε σήμερα και είπε ο άνθρωπος, θα τα δούμε τι είπε κτλ. Αλλά και για ορισμένους άλλους οι οποίοι λένε καθαρά ότι εγώ, παιδιά, θα ψηφίσω υπέρ του ισοσκοπίων σαν Μακεδονία. Το λένε. Να είναι καθαρό όμως. Να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Λοιπόν, κύριε Νικολόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, καθαρό. Στέφανε, εγώ άκουσα καθαρά τον Νικολόπουλο. Και λέει, εγώ θα είμαι στη Βουλή και θα πω όχι. Πάμε να κράτα ακούσουμε. Τη δήλωση. Ωραία. Κράτα τη δήλωση. Κρατάω την. Μα είναι δυνατόν να μην την κρατήσουμε. Τη κρατάμε. Έχουμε και τη δήλωση του Δημήτρη του Καμένου, ο οποίος είχε πει. Μπράβο. Εδώ ήμασταν μαζί. Μαζί ήμασταν, ότι ναι. Αν οι ΑΝΕΛ αλλάξουν θέση και πούνε ναι σε σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία, εγώ θα παραιτηθώ από αυτό. Ακούσει Δημητρακή. Την έχουμε στο βίντεο. Καλά το θυμάσαι, Θάνο. Καλά το θυμάμαι. Βέβαια, καλά. Λαμπρό μου, βάλε το Δημήτρη τον Καμένο. Βάλτο μου, σε παρακαλώ, βρέμε τη φωτογραφία. Και βάλτον μου. Βάλτο, Δημητράκη, τα ακούς. Και ξέρω ότι με παρακολουθείς. Τα ακούς, Δημητράκη. Δημήτρη, είχες πει εδώ τα γραπτά μένουν. Ότι εγώ δεν ψηφίζω ό,τι και να λέει ο αρχηγός μου και ο κάθε αρχηγός. Πρόσεξε λοιπόν, γιατί μετά θα βγαίνει σαν Σκοτσέζος. Πρόσεξε, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τον Τζιτζικώστα τώρα. Απόστολος Τζιτζικώστας τι είπε. Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Η χρονική συγκυρία και οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στα Σκόπια και την ευρύτερη περιοχή είναι ιδανικές και ευνοούν την κυβέρνηση διαπραγμάτευση για να πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Δηλαδή, μια πλήρη συμφωνία που δεν θα περιέχει τον όρο Μακεδονία στην ονομασία του γειτονικού κράτους. Εμείς χαιρετίζουμε τη δήλωση του Απόστολου Τζικώστα, του Μακεδονομάχου. Έτσι θα τον ονομάζω, Μακεδονομάχο. Στέφανε, σ' αρέσει ο Μακεδονομάχος Τζιτζικώστας? Κοίταξε, Αντώνη, εγώ έχω μια φυσική και δημοσιογραφική αποστροφή προς το πολιτικό σύστημα. Δεν αποδίδω σε κανέναν ούτε ευχολόγια, ούτε ωραίες κουβέντες. Θα φανούν στην πράξη. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Ο κύριος Τζιτζικώστας μπορεί να ευνοείται για οποιαδήποτε δήλωση ή να μην ευνοείται για οποιαδήποτε δήλωση. Το θέμα είναι ότι δεν έχει κάνει τίποτα, τίποτα για να σταματήσει τη μεγάλη φυγή Μακεδόνων και ανθρώπων της Βορείου Ελλάδας και πολιτών προς τα Σκόπια. Είτε για να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους πιο φθηνή, είτε για να παίξουν στα καζίνο. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για θέσεις εργασίας. Και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για πολύ περισσότερα πράγματα. Ωραία. Για το γεγονός της δήλωσης μας ικανοποιεί. Το θέμα είναι να υλοποιηθεί και αυτό. Θα καλέσω τον κύριο Τζιτζικώστα να παρευρίσκεται σε όλες τις, σε όλα τα συλλαλητήρια, αρχής γενομένου από το 21 Ιανουαρίου, έτσι που το κάνουν όλοι οι σύλλογοι επάνω. Λοιπόν, και να είναι παρόν. Κύριε Περιφερειάρχα της Κεντρικής Μακεδονίας και εξής, κύριε πρώην Περιφερειάρχα, κύριε Ψωμιάδη, να είσαστε όλοι εκεί πέρα. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Λεβέντης. Ήθελα κάτι να μου επιτρέπει. Ναι, ναι, βέβαια. Ήθελα κάτι να υπενθυμίσουμε στον κόσμο, επειδή αυτά τα πράγματα δεν ακούγονται και σε αυτό που είπε και ο κύριος Χίος, εγώ δεν λέω μόνο για αυτούς που πάνε και γεμίζουν τον τεπόζιτό τους. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κατά τα οποία επιδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ελληνικές επιχειρήσεις για να πάνε σε χώρες. Των Βαλκανίων, όπως ένα λεπτό. Όπως τα Σκόπια έγιναν και με δικά μας λεφτά και η αιτιολογία ήταν ότι να πάνε εκεί οι επιχειρήσεις για να βρουν δουλειά οι ντόπιοι, να μην σας έρχονται εδώ. Μάλιστα. Και εκεί πήγαν οι επιχειρήσεις μας και έμειναν εδώ άνεργοι. Έτσι. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα. Κάτσε να ακούσουμε το Λεβέντη και θα τη σειρά μου τώρα. Λοιπόν, και αυτό το αποτέλεσμα έχουμε. Κύριο Λεβέντη, λοιπόν, σήμερα βγήκε στον. Καλά το άνοιξε το θέμα, αλλά περίμενε. Στον Παπαδάκη. Το πρωί, ναι. Το πρωί. Είπε ωραία πράγματα. Στην εκπομπή του Παπαδάκη στον Αντένα. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ. Η δικιά μου άποψη ότι η Μακεδονία δεν είναι ούτε δική μου, ούτε δική σας. Ούτε του κυρίου, ούτε του Τσίπρα. Η Μακεδονία είναι ένα ιερό πράγμα που έπρεπε να το σεβόμαστε. Τι έπρεπε να πιέσουμε
και από παλιά, αλλά έστω και τώρα, να κάνουμε οικονομικές παραχωρήσεις προς τα Σκόπια. Να στείλουμε επιχειρηματίες να ανορθώσουν οικονομικά τα Σκόπια. Με τους βοηθάμε, το καζίνο. Ξέρετε τι γίνεται. Όχι, αφήστε, δεν λέω τέτοια. Εννοώ για αληθινή οικονομική ανάπτυξη. Λιμενικές διευκολύνσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γιατί είναι τυφλό οικόπεδο και έχουν πρόβλημα αυτοί με τις μεταφορές τους. Και να μην αποδεχτούμε το όνομα. Και να αλλάξουν αυτοί όνομα δείχνοντας καλή διάθεση. Βασίλη, Μπαρμπαβασίλη, άκου να σου πω. Καταρχάς η Μακεδονία δεν είναι πράγμα. Για να, από εκεί να ξεκινάμε. Δεύτερον, δεν έχουμε καμιά διάθεση να πλουτίσουμε αυτό το τεχνητό κρατήδιο. Έχει κινήσει. Τρίτον, κάτσε καλά, βάλε μυαλό και μίλα καθαρά. Η Μακεδονία είναι Ελλάδα και έτσι πρέπει να τη βλέπετε στην πολιτική. Και ανήκει στους Έλληνες. Αντώνη. Ένα λεπτό, Στεφάνε μου, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Επειδή άνοιξε το θέμα ο Θάνος και το συνέχισε ο πρόεδρος από κάτω, ο Λεβέντης. Ρε, θα μας τρελάνει το Λί. Ποια οικονομική ενίσχυση στο παρακαλώ. Λοιπόν, 400 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή ελληνικές, 400, όχι μία, όχι δύο, 400 προσφέρουν 20.000 θέσεις εργασίας. Και δεν μιλάω μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις όπως τα ελληνικά πετρέλαια ή τον Τιτάνα ή τη Σιδενόρ και μικρομεσαίες. Αυτή τη στιγμή οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στα Σκόπια ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δις έχουν επενδύσει ελληνικές επιχειρήσεις. 1 δις. Θυμάστε το Βερόπουλο, για παράδειγμα, που έκλεισε το 2015 και απορροφήθηκε από τη Μετρό. Βέρο λέγεται στα Σκόπια και ανοίγει και νέα καταστήματα. Και να σας πω και το άλλο. Εδώ έχω τα στοιχεία. Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης Βαλκανίων. Το μέγα σκάνδαλο του Σιμίτη. Το ΕΣΟΕΑΒ, πώς λεγότανε, το ρημάδι. Ξέρετε πόσα φύγανε από τον κρατικό προϋπολογισμό για τα Σκόπια για να χρηματοδοτήσουν δημόσια έργα και ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων. Τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ. Από τις τσέπες των Ελλήνων φορολογουμένων. Μάλιστα. 80 εκατομμύρια ευρώ. Και βγαίνει σήμερα ο κύριος Λεβέντης να μου πει οικονομική ενίσχυση των Σκοπίων. Πάμε να δούμε τι είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ποια είναι η προϋπόθεση για τη Νέα Δημοκρατία. Προϋπόθεση, λέει, για να μπορέσει να υπάρξει μια λύση είναι η ενιαία κυβερνητική θέση. Υπάρχει δυνατότητα να κλείσει το θέμα αυτό. Από τη μια μεριά των Σκοπίων δεν υπάρχει πια ο Γκρουεύσκι, ο οποίος ήταν ένας ακραίος εθνικιστής, λαϊκιστής κλπ. Ακούσαμε τον κύριο Κοτζιά να τοποθετείτε. Ακούσαμε τον κύριο Καμένο να είναι στη φάση της μεγάλης κολοτούμπας. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να υπάρξει μια ενιαία κυβερνητική θέση. Και για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, τι εννοεί η κυρία Μπακογιάννη ότι ο κύριος Γκρουεύσκι, ο προηγούμενος δηλαδή, ήταν ένας εθνικιστής, λαϊκιστής, δηλαδή να πάρουμε... Αυτός ο οποίος τι ήθελε να κάνει ο Γκρουεύσκι, ήθελε να τη λέει Μακεδονία. Όπως είναι το σύνταγμα του. Δηλαδή ο Ρινός ο Ζάεφ, πώς θέλει να τη λέει. Άνω Μακεδονία. Έχει καμία διαφορά, πώς λέμε, κυρία Μπακογιάννη. Άνω Πατήσια, κάτω κοροϊδεύετε πατήσια. Τον κόσμο. Η κυρία Μπακογιάννη πάντως είναι σταθερή σε αυτό που υποστηρίζει. Πρέπει να του αναγνωρίσουμε. Σύνθετη ονομασία, Βόρειο Μακεδονία έλεγε, είτε με Γκρουεύσκι είτε με Ζάεφ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν βγαίνει και λέει. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο, έτσι για να κοροϊδεύουμε. Πάμε να δούμε. Χαιρετίζουμε την κίνηση, λέει, της Νέας Δημοκρατίας να δημοσιοποιήσει τη θέση της για το θέμα της ονομασίας Μακεδονίας, της πρώην Γερικοδοτικής Δημοκρατίας Μακεδονίας. Αναρωτιόμαστε ωστόσο αν η θέση που εκφράζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκει σύμφωνους τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τον αντιπρόεδρό της, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος πριν από δύο μέρες προειδοποίησε τον κύριο Μητσοτάκη λέγοντας πως σε περίπτωση που πάρει θέση για το σύγχρονο θέμα θα μετατραπεί σε χρήσιμο ηλίθιο της κυβέρνησης. Ακούστε να δείτε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα οποία λέτε είναι κουταμάρες και παραμύθια της χαλιμάς. Έχετε κάνει μια σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία, μαζί τα λέτε, μαζί τα φτιάχνετε, υπόγεια πάντα για να κοροϊδεύετε τον κόσμο ότι ο ένας, δεν έχετε καμία διαφορά στη θέση σας. Έχουν καμία διαφορά? Καμία. Όσον αφορά για τον κύριο Γεωργιάδη, εγώ θα του θυμίσω του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, το 2004
τι έλεγε. Για πάμε να ακούσουμε παρακαλώ πάρα πολύ. Στα συλλαλητήρια που ανέβαινε μαζί με τον Καρατζαφέρη τότε και το Λαϊκό Ορθόδοξο Αγερμό και φώναζε και έκραζε και αυτό και ζήταγε την ψήφο του κόσμου ο υπερπατριώτης και αυτός. Για πάμε να ακούσουμε. Εμείς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, παρά την πρωτοφανή απαγόρευση του κυρίου Καραμαλή διαστόματος με ημαράκι να μην κατεβεί ο κόσμος σε διαδηλώσεις, είμαστε αποφασισμένοι και να μην προσκυνήσουμε και να μην πουλήσουμε ποτέ το όνομα της Μακεδονίας. Είμαστε αποφασισμένοι και να μην προσκυνήσουμε και να μην πουλήσουμε ποτέ το όνομα της Μακεδονίας. Τώρα, Αδωνάκο, άμα σε πω πολιτικό καραγκιόζι, θα φταίω εγώ? Όχι, βέβαια. Θα πεις ότι είναι σκληρός ο Μιλωνάκης. Λαϊκιστής ο Μιλωνάκης. Πάμε να ακούσουμε και τον έτερο ήμιση, τον Μάγκα, τον Βορύδη, τον Τσεκουράτο. Τι έλεγε? Γιατί, παιδιά, εγώ σας τα έχω πει. Θα σας τα θυμίζω για να τα βάζω και να γελάει ο κόσμος μαζί σας. Πόσο κολοτούπες είσαστε. Πάμε να δούμε τον Βορύδη. Είμαστε όλοι εδώ να στηρίξουμε τη μεγάλη προσπάθεια του Γιώργου του Καρατζαφέρη. Δεσμευόμαστε και δίνουμε εμείς εδώ οι Έλληνες όρκο ότι δεν θα δεχτούμε ποτέ κανένα όνομα Σκοπιανών που να φέρει μέσα τη λέξη Μακεδονία. Δεν θα δεχτούμε ποτέ κανένα όνομα Σκοπιανών που να φέρει μέσα τη λέξη Μακεδονία. Μάκη μου, άμα σε πω πολιτικό καραγκιοζάκο, θα φταίω εγώ? Όχι, βέβαια. Δεν θα φταίω εγώ. Θα φταίτε εσείς. Αυτά που λέγατε. Και αυτά που πιστεύατε δίθεν. Για να μπείτε στη Βουλή. Στη Βουλή. Και να αρπάζετε τα λεφτά, να τα βάζετε στην τσέπη. Να έχετε τους οδηγούς σας. Να έχετε την ασφάλειά σας. Να έχετε τον κακό σας τον καιρό. Και τώρα ξεπουλάτε και τον εαυτό σας, τις γυναίκες σας, τα παιδιά σας και όλο σας το σόι. Και όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Στέφανε, παρακαλώ. Το παράδειγμα του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Βορύδη, σημερινών σημενώντων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και κάποτε ανήκοντες και ιδίως στον ευρύτερο πατριωτικό χώρο, γιατί εγώ δεν θεωρώ τη σημερινή ηγεσία και πυραμίδα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας πατριωτική, δεν την θεωρώ πατριωτική, λυπάμαι που το λέω, και μέσα σε αυτού συμπεριλαμβάνω και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη. Δείχνει τους επιλύσμονες συνειδήσεως ανθρώπους που ανακατεύονται και διαφθείρονται με το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό έχω μια φυσική αποστροφή προς τα πολιτικά πρόσωπα. Και θέλω να μου το συγχωρήσεις αυτό, αγαπητέ Αντώνη. Καθόλου. Στο πρόσωπο του Γεωργιάδη και του Βορύδη, αλλά και στο πρόσωπο του Τσίπρα και της Μπαζιάνα, φαίνεται ο μεγαλύτερος πολιτικός και ηθικός αμοραλισμός που εκφράζεται μέσα από το πολιτικό σύστημα. Λυπάμαι πολύ, πρέπει να ξυπνήσει ο κόσμος και να καταλάβει ότι αμοραλισμός σημαίνει ανηθικότητα, πολιτική ανηθικότητα. Στο. Θέλω να πάμε και στον κύριο Κατσαντώνη. Κύριος Κατσαντώνης, κύριος Γιώργος Κατσαντώνης, είναι βουλευτής της Ένωσης Κέντρου. Τον κεντρό. Ναι, του Λεβέντη. Να, εδώ, να, τον βλέπουμε και μαζί. Εδώ, τον βλέπετε. Ο κ. Κατσαντώνης από τη Λάρισα. Ο οποίος είναι έτοιμος να μεταπηδήσει, από ό,τι μαθαίνω, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Μπα. Ναι, να δούμε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λέει ο κ. Κατσαντώνης. Ενώ ο Λεβέντης λέει ότι όχι Μακεδονία, όχι παιδιά. Το λέει. Εκτός αν Μπαρβαβασίλη. Άλλα λες εμάς, άλλα λες τους άλλους. Εσύ βγαίνεις και λες ότι δεν πρέπει να εκχωρήσουμε το όνομα Μακεδονία. Έτσι τουλάχιστον λες τώρα, σήμερα. Γιατί μπορεί να στηριχθεί κανένας σε αυτά που λες. Σήμερα λες άλλα, αύριο τα αλλάζεις, μεθαύριο λες διάφορα. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κατσαντώνη. Α, ο Κατσαντώνη λοιπόν, εντάξει, είπε το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να μην συμφωνήσουμε όλοι σε μία ονομασία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία με ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Άρα δεν συμφωνεί με τον αρήγο του. Άρα είναι σε πλήρη ρήξη με τον κύριο Λεβέντη. Δεν συμφωνεί, πώς να. Μάζει βαλίτσες προφανώς. Εγώ λέω ναι. Όπως λέω ότι είναι έτοιμος να μεταπηδήσει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη.
ας βγει ο κύριος Κατσαντώνης. Έτσι, κύριε Κατσαντώνη, μπορεί να είσαι Αμερικανάκι, να προήλθες ή να ήρθες από την Αμερική εδώ, αλλά εμείς δεν είμαστε σε Αμερικανάκια όλα. Όταν ήσουν στην Αμερική, μπορεί να έλεγες να κορόιδευες τα Αμερικανάκια. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες. Λοιπόν, τελείωσε το παραμύθι. Όποιος θέλει, θα δούμε τι θα ψηφίσει. Λοιπόν, για να το κλείσουμε. Έχουμε τίποτα άλλο για αυτό το θέμα? Να ακούσουμε όμως, Στέφανε, να ακούσουμε όμως, γιατί το χρωστάμε. Όχι το χρωστάς εσύ, το χρωστάμε εμείς, επειδή τα λέμε όλα και δεν αφήνουμε τίποτα. Για τον κύριο Τζικώστα είπαμε. Να ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί στο Παπαδάκη, στο Γιώργο τον Παπαδάκη, μετά τον κύριο Λεβέντη, ο οποίος φιλοξενήθηκε εκεί, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος, όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη, ήταν ο μόνος από το 2008 ο οποίος είχε θέσει βέτο στη συνάντηση τότε, στη συζήτηση που κάνανε οι πολιτικοί αρχηγοί για το Σκοπιανό. Πάμε. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στον πολιτικό κόσμο, γιατί ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί εν της πράγμαση πάρα πολλές φορές ότι άγεται και φέρεται βάσει των προσωπικών συμφερόντων και ιδιωτελειών. Άρα λοιπόν, ας νομοθετήσουμε στη Βουλή και να πούμε: η οποιαδήποτε τελική επιλογή περνάει από δημοψήφισμα. Δεν είναι ντροπή, εξάλλου το ίδιο έχει δεσμευθεί να κάνει και η αντίπαλος χώρα ή η απέναντι χώρα, μάλλον καλύτερα, τα Σκόπια. Επομένως, γιατί όχι εμείς? Εάν παραχωρήσουμε το όνομα, αυτό θα καταγραφεί μέσα στους αιώνες. Θα είναι ένα πλήγμα για την ιστορία. Καλό λοιπόν τον πολιτικό κόσμο να μην βιαστεί, να μην φοβηθεί. Οι συγκυρίες είναι υπέρ της Ελλάδος, να φροντίσουν να τις εκμεταλλευτούν. Μάλιστα. Αυτά έλεγε, αυτά λέει. Σταθερός. Γι' αυτό λοιπόν είναι σταθερός, λέει αυτά τα οποία πιστεύει. Και Στέφανε, δεν συμφώνησε μαζί σου από ό,τι φαίνεται, ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στον πολιτικό κόσμο. Όπως δεν έχει καμία εμπιστοσύνη και οι πολίτες σήμερα αυτής της χώρας. Έχουν γυρίσει την πλάτη στους πολιτικούς. Κοίταξε να δεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε δημοψήφισμα. Το είχα πει... Το τρέμουνε. Ένα μήνα πριν. Δύο μήνες πριν. Νομίζω, κύριε Σταθάκη, ότι επειδή σας βλέπω και είστε συγκαταλαμβατικός, νομίζω ότι το υποστηρίζετε. Πέρασε μια σκέψη από το μυαλό του, αλλά μόλις είδαν ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου, γιατί κάναμε μια σφυγομέτρηση. Κακά τα ψέματα, σου λέει: πού να τρέχουμε τώρα για δημοψηφίσματα? Είπε σήμερα ο κύριος Πετρόπουλος. Είναι σωστό, είναι σωστό. Από την αυγή που μίλησε εκεί στο δελτίο που ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Μπράβο. Είπε ότι τι, ναι, δεν κάνουμε, λέει, δημοψήφισμα για αυτό το θέμα. Αλλά επειδή λέμε για το πολιτικό σύστημα και λέει και ο Στέφανος και ακούσαμε και τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, σα πω το εξή. Εάν δεν είχαμε αυτό το πολιτικό σύστημα και είχαμε κάποιο άλλο πολιτικό σύστημα με. Που τιμούσε τα παντελόνια που φορούσε, τα πολιτικά παντελόνια, με αυτά τα λεφτά που σας ανέφερα που θα είχαμε επενδύσει στα Σκόπια, κανονικά πρέπει να τα είχαμε προτεκτοράτο τώρα. και να μην κουνιότανε φίλο στα Σκόπια. Προτεκτοράτο έπρεπε να τους είχαμε ήδη. Αν είχαμε άλλους πολιτικούς. Στέφανε, έχουμε κάτι άλλο για αυτό το θέμα? Όχι, κύριε Μιλωνάκη, απλώς να επισημάνω στους φίλους, στους πολυπληθείς φίλους που παρακολουθούν το δελτίο σας, να μην πιστεύουν ειδικά τους πολιτικάτιδες του Λεβέντη. Και να σας πω γιατί. Διότι ο Λεβέντης κάνει βρώμικη σπέκουλα στη Μακεδονία, βρώμικη σπέκουλα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί από εκεί, αν θυμάσαι, προέρχεται η μεγαλύτερη τράπεζα ψηφοφόρων του. Προερχόταν. Ωραία. Τώρα θα πάρει τη δική του ψήφο, την ψήφο της συμβίας του και την ψήφο του κανακάρι του που τα αποκλετοκοπάει στον Πλούταρχο στα μπουζούκια και ανοίγει πρώτα μπουκάλια στη πρώτη τραπέζι πίστα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να πάρει την ψήφο του Λεβέντης στη Μακεδονία. Και επειδή το ξέρει, κάνει πολιτική σπέκουλα και λέει ψέματα στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι αν του πει ο Τσίπρας, έλα ρε Παρπα Βασίλη, να σου δώσω ένα Υπουργείο, θα πάει όχι τρέχοντας, θα πάει σούρνοντας. Στέφανε, μια περίεργη υπόθεση. Είχαμε σήμερα έναν θάνατο ενός υπαλλήλου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και θέλω να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχεις καμιά πληροφορία γι' αυτό, γιατί δεν προσπάθησα.
Ναι, το θέμα έπεσε ως είδηση απλώς, δεν σηκώθηκε από κανέναν γιατί πιθανότατα να μην είναι γνωστές και κάποιες λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Πρόκειτο για έναν 54χρονο πολιτικό υπάλληλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, σύμφωνα με όσα πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και από κάποιους φίλους του αστυνομικού. Ο ίδιος δεν ήταν αστυνομικός, ήταν πολιτικός υπάλληλος. Το 2009, καταρχήν αυτός ο άνθρωπος πέθανε στις 31 Δεκεμβρίου, έγινε γνωστό χτες. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτές οι ειδήσεις δεν είναι εύκολα μεταδοθούν γιατί ήταν αφορούν πράκτορας. Πρόσωπα που προέρχονται από τις μυστικές υπηρεσίες. Βρέθηκε νεκρός στην καρέκλα του. Αυτό ήταν ένα πολύ περίεργο γεγονός. Νεκρός στην καρέκλα του, πιθανότατα από ή πνευμονικό είδημα ή κάποιο ευνίδιο καρδιακό νόσημα, μια ανακοπή. Το 2009... από το ρεπορτάζ που κάναμε, το όνομα αυτού του ανθρώπου είχε συνδυαστεί αλλά δεν είχε εμπλακεί σε μια υπόθεση σύλληψης τριών Τούρκων στην Αλικαρνασσό, οι οποίοι φέρεται να διοχέτευαν πληροφορίες στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, δηλαδή να είναι πληροφοριοδότες των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Αλικαρνασσό. Συνελήφθησαν στην Αλικαρνασσό από λανθασμένους χειρισμούς που έγιναν από την κεντρική δίκη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τους έστελναν χρήματα, ενώ οι συναλλαγές, όπως ξέρουμε όλοι, γίνονται στα παράλια χέρι με χέρι για την πληροφορία η οποία πληρώνεται. Η νέα τότε ηγεσία τους έστειλε χρήματα μέσω του συστήματος Western Union, με αποτέλεσμα, άκου τώρα τι γίνεται, οι Τούρκοι να πληροφορηθούν ότι τους στέλνουν εμβάσματα, να τους συλλάβουν. Ο ένας από αυτούς πέθανε στις τουρκικές φυλακές και οι άλλοι δύο πέρασαν πολύ άσχημα. Αυτός ο άνθρωπος το είχε φέρει βαραίος από το 2009, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ότι συνετέλεσε σε αυτό το τρομακτικό σπάσιμο του δικτύου πληροφοριών στη Βαλκανική. Και τελικά πέθανε από το μαράζι του ο άνθρωπος αυτός και λιγότερο από κάποιες υποψίες που υπήρξαν για τον ευνίδιο θάνατό του. Μάλιστα. Στέφανε, είναι ένα άλλο, Αντώνη, θέμα. Ένα άλλο οι περίπτωμες ιστορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που δεν φτάνουν ποτέ στο φως και που τις έχει γράψει μόνο ένας δημοσιογράφος στην Ελλάδα, ο Μάνος Ηλιάδης, βιβλία του οποίου έχουμε διαβάσει. Ένα άλλο θέμα που έχει απασχολήσει τελευταία και δεν έχει σηκωθεί καθόλου και πρέπει να το δούμε είναι αυτά τα περίεργα τα οποία γίνονται με τους λαθρομουσουλμάνους οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας. Περίεργα πράγματα τα οποία προσπαθεί η κυβέρνηση με τους δικούς της μηχανισμούς να τα καταλαγιάσει. Δηλαδή, μπήκαν σε πλοίο, απειλήσανε τον καπετάνιο ότι θα τον κάψουν ζωντανό αν δεν τους μεταφέρει στην Ιταλία. Στην Πάτρα έγινε αυτό, στο λιμάνι της Πάτρας. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Αχαΐας, Ετωλοακαρανίας και Φωκίδας, τον κύριο Μιχάλη Κωστάκη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά σας ευχόμαστε. Γρήγορα, γρήγορα, τι συμβαίνει στην Πάτρα. Πήκανε μουσουλμάνοι και απαιτήσανε από τον καπετάνιο να τους μεταφέρει αλλού. Κοιτάξτε, να σου πω, δεν ξέρω ακριβώς θα ήταν μουσουλμάνοι, ξέρω ότι ήταν Αλγερινοί, αυτή είναι η πληροφορία μου. Πήγανε στο πλοίο το οποίο είχε στάσει στο βόρειο λιμένα, στο παλιό λιμένα της Πάτρας. Στην αρχή συνέλαβε το πλήρωμα 2 από αυτούς που είχαν πει λαφρέα μέσα. Συνεχεία βγήκαν άλλοι 5 και ενώ προσπαθήσαν να τους αποθήσουν, να τους βγάλουν έξω από το πλοίο, ένας από αυτούς έβγαλε μια φωτοβολίδα χειρός, έτσι, ένα βεγγαλικό χειρός, επιχειρούσε να το ανάψει προκειμένου να το πετάξει προς τον πλοίαρχο. Ευτυχώς με ψυχραιμία μπορέσαν και τους απεσόβησαν το γεγονός και τους απομακρύνουν από το πλοίο. Μάλιστα. Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σας κάνω, μιας που σας έχουμε εδώ πέρα τώρα. Υπάρχουν κάτι φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφορούν. Υπάρχουν καταγγελίες από ορισμένες οργανώσεις, οι οποίες είναι παρά το πλευρό των αλλοδαπών. Αλληλέγγυοι. Αλληλέγγυοι δηλαδή, οι λεγόμενοι. Αλληλέγγυοι. Ότι χτυπάτε και κακομεταχειρίζεστε, μεταχειρίζονται οι λιμενικοί αυτούς τους ανθρώπους, ότι τους πάνε χέρια, πόδια κτλ. Αληθεύουν αυτά? Κύριε Μιλωνάκη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δώσει τόση δύναμη στον καθένα που μπορεί να βγει και να πει ό,τι θέλει. Εγώ επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είμαστε εκεί κάθε απόγευμα. Ο χώρος του λιμανιού είναι ανοιχτός, το γνωρίζετε αυτό το πράγμα. Μπορείτε να έρθετε οποιοδήποτε δημοσιογράφος, πολίτης, για να δει πώς φυλάμε θερμοπύλες, πώς φυλάμε την πύλη εξόδου, προκειμένου
να παρουσιάζει την εικόνα την οποία παρουσιάζει σήμερα και να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζετε ό,τι βγαίνει προς τα έξω και συλλαμβάνεται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα μας επιστρέφει ως επιστρεφόμενο. Αλήθεια είναι αυτό. Κύριε Κωστάκη, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς οφείλαμε να ρωτήσουμε για να τελειώσει αυτό το παραμύθι, γιατί φαίνεται κυκλοφορούν διάφοροι ή διάφορα, όπως είπατε πολύ καλά, για να ρεζιλέψουν και τη χώρα, το λιμενικό και την αστυνομία. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Λιλονάκη, το υψηλό επίπεδο του προσωπικού του λιμενικού σώματος είναι τέτοιο, το οποίο δεν μπορεί να μεταχειριστεί τέτοιους τρόπους προκειμένου να αποφύσει αυτούς που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στον χώρο του ISPS. Έχουμε όλη την κατάρτιση και όλες τις γνώσεις προκειμένου με σωστό τρόπο να απομακρύνουμε τους συγκεκριμένους που προσπαθούν να εφορμήσουν μέσα στο λιμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι. Να είστε καλά, έτσι. Να είστε καλά. Και πρωτού κλείσουμε και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Μία ανάρτηση, Στέφανε, Σπύρο και Θάνο, από τη Μυτιλίνη. Νομίζω ότι αυτή έτσι δεν είναι. Για τον πρόεδρο των αστυνομικών. Από τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Λέσβου. Τον κύριο Δημήτρη Αλεξίου. Προσέξτε, είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Λέσβου. Οι κάτοικοι, λέει, της πόλης Μυτιλίνης να αισθάνονται, σήμερα μπορούν, λέει, οι κάτοικοι. Αυτό έγινε χθες, έτσι. Σήμερα μπορούν οι κάτοικοι της πόλης Μυτιλίνης να αισθάνονται ασφαλείς. Τρία περιπολικά έχει στη βάρδια η αστυνομία. Το ένα φυλάει ένα ψυχοπαθή μετανάστη στο ψυχιατρίο. Αμάν. Και τα άλλα δύο φυλάνε τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, μην τυχόν και ξανακάνουν κατάληψη. Τώρα, αν κάποιος πολίτης που έχει πρόβλημα, ας περιμένει. Περιμένουν να δω πότε θα καταργήσει τα ΜΑΤ, όπως είχε δεσμευτεί πριν τις εκλογές. Στεφανέ. Δηλαδή, τρία περιπολικά, τρία μόλις, και μιλάμε για μεγάλο νησί τώρα. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί, αν δεν κάνω λάθος. Ελληνικό νησί. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί μόνο τρία περιπολικά. Άντε, τον ένα τον ψυχοπαθή, άντε λες. Τα δύο στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και σε άλλες βέβαια να πούμε περιοχές, αν μπορούσαμε από εδώ να το πούμε, εγώ νομίζω δεν είναι και καλό να το πούμε. Σε αστυνομικά τμήματα, βέβαια στη Μυτιλίνη έχουν και το θέμα με τους λαθρομετανάστες, είναι άλλο. Αλλά και εδώ, στις πόλεις, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, αν ήξερε ο κόσμος πόσοι αστυνομικοί τελικά παραμένουν στο τμήμα. Λοιπόν. Και δεν πηγαίνουν να φυλάνε τα σπίτια και τα γραφεία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων. Λοιπόν. Δεν θα έβγαινε από το σπίτι του, αν το ήξερε. Για πες μας, Στέφανε, αύριο πώς βγαίνει, γιατί είναι Σάββατο αύριο. Κυκλοφορούν όλες οι εφημερίδες αύριο, από ό,τι φαίνεται. Κυκλοφορούν όλες οι εφημερίδες όπως κυκλοφορούσαν και την προηγούμενη εβδομάδα. Απλώς οι Κυριακάτικες βγαίνουν Σάββατο. Αυτές που έβγαιναν Σάββατο εξακολουθούν να βγαίνουν Σάββατο. Μακελιό δεν φοβάται κανένα φίλο. Ισότιμα παίζει απέναντί τους με μια μεγάλη αποκάλυψη για το. Για να μαθαίνει ο κόσμος λίγο την πολιτική ιστορία του τόπου. Θα πίστευε ποτέ ο κόσμος, ας πούμε, ότι οι κύριοι Λιάνης, Χαρδαβέλας και Δημαράς, οι μεγάλοι τρεις ρεπόρτερς της Πάλε Ποτέ Κρατεάς ΕΡΤ, θα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πασάρει, εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγούμε, την πολυτελή συνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, εννοώ πλήρωμα αέρος. Δήμητρα Λιάνη στον Ανδρέα Παπανδρέου για να μαθαίνουν πληροφορίες και να κυβερνάνε μαζί με Έλληνα επιχειρηματία. Είναι ένα ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Γνώριζε ποτέ κανένας ότι οι φωτογραφίες που έβγαλε ένας αλητήριος εκδότης με τις γυμνές φωτογραφίες της Δήμητρα. Γελάει ο κ. Σταθάκης γιατί ξέρει το παρελθόν. Ξέρει το παρελθόν και ξέρει και το παρασκήνιο. Πόσα χρήματα έδωσε γνωστός επιχειρηματίας. Γιατί γελάτε, κύριε Σταθάκη. Πόσα χρήματα έδωσε γνωστός επιχειρηματίας. Πολύ γνωστός, πασίγνωστος, σε άνθρωπο του περιβάλλοντος της Δήμητρας Λιάνη Παπανδρέου για να κυκλοφορήσουν αυτές οι γυμνές φωτογραφίες. Γύρω στα 500 εκατομμύρια δραχμές τότε, κύριε Μιλωνάκη. Μεσάζοντας βρέθηκε ένας πασίγνωστος Έλληνας εκδότης, ο οποίος τις δημοσίευσε, γιατί δεν του δίνε τότε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αν θυμάστε, ένα δάνειο το οποίο ήθελε για να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του. Και μέσω αυτού, ο γνωστός επιχειρηματίας, μαζί με τους τρεις δημοσιογράφους και την κυρία Λιάνη, κυβερνούσαν την Ελλάδα και ο κύριος Παπανδρέου ήταν στο Χέρφιλντ από τη μία και από την άλλη στο κρεβάτι της Εκάλης. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ο μακεδονικός αγώνας και το αίμα χαμένο και κερδισμένο που χύθηκε σε αυτό το ελληνικό έδαφος, σε αυτή τη μάνα γη της Μακεδονίας, για να έχουν σήμερα το θράσος 300 Έλληνες πολιτικοί να είναι αποφασισμένοι, να ξεπουληθούν για να ψηφίσουν τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Ένα μεγάλο ιστορικό ντοκουμέντο
για ανθρώπους που σκοτώθηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Παύλος Μελάς και τα λοιπά. Αναφέρεται στον Παύλο Μελά. Ειδικά το δεύτερο θέμα να το διαφημίζω, γιατί είναι ένα ελληνικό θέμα που πρέπει αύριο να το διαβάσουν όλοι οι Έλληνες. Μάλιστα. Θα το παρακολουθήσουμε, θα το διαβάσουμε με ενδιαφέρον, όπως κάθε μέρα την εφημερίδα που έχει ορισμένα θέματα τα οποία αγγίζουν πραγματικά την κοινωνία. Λοιπόν, Στέφανε, να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια και καλό τάξιδο και το αυριανό φίλο. Καλά θεοφάνεια για αύριο. Και ρίχτε κανένα κατσαπλιά μέσα σε καμιά κολυμβήθρα ή σε κανένα λιμάνι. Μπα και χριστιανιστή και δούμε χαΐρι και προκοπή. Θα βράσει το νερό, θα βράσει. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα πρωτού πάμε. 2-11-1600, μην ξεχνάμε το χορηγό μας, το κολαγόνο. 2-11-1600 λοιπόν, εμείς ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι, επανερχόμαστε, έχουμε πληστηριασμούς. Έχουμε να δούμε τι γίνεται με κάρτες, με δάνεια, με καταναλωτικά, όλα αυτά. Να δούμε ποιοι και τι ζητάνε οι διαχειριστές μας, οι δανειστές μας, οι τοκογλήφοι μας, από μας, από τους Έλληνες, τα σπιτάκια μας, τι άλλο. Όλα αυτά αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.